Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, που είναι μια βασική ανοχή που έχουμε όλοι μας, είναι καταγεγραμμένη σαν λέξη στο υποσυνείδητό μας και τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό περίπου πότε συμβαίνει? Συμβαίνει συνήθως στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, ωστότε γίνεται η καταγραφή. Όμως τι γίνεται? Αυτή η λέξη μας ακολουθεί και μας ακολουθεί για χρόνια ολόκληρα. Δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά μας πηγαίνει τη ζωή μας και προεπιλέγουμε καταστάσεις για να τη βιώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και να αποδεικνύουμε ότι η ζωή μας είναι αυτή η λέξη. Αυτή η λέξη σέρνει τη ζωή μας και η ζωή μας περιμένει από αυτή τη λέξη να επιβεβαιωθεί. Τώρα που αρχίζουμε να μιλάμε, θα αρχίσετε σιγά σιγά να συνειδητοποιείτε ποια είναι η δική σας λέξη. Όλοι έχουμε μία, δύο λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε ότι τις έχουμε και τις κουβαλάμε, αλλά μας επηρεάζουν τόσο μα τόσο πολύ. Και αναφερόμαστε σε κάτι αρνητικό που μας έχουν κατηγορήσει. Και επειδή μας το έχουν πει όταν ήμασταν πιο μικροί, πιο ευάλωτοι και μας έχουν κατηγορήσει οι άλλοι, μπορεί να το έχουν πει μία φορά, αλλά μπορεί να ήταν τόσο έντονη φορά. Το έχει ριζώσει μέσα, έχει μπει ο σπόρος, δεν έχει φυτρώσει, δεν φαίνεται, απλά έχει απλώσει τις ρίζες του όλου, παντού. Και αυτό που έχει κάνει είναι τόσο δυνατό και προσπαθούμε συνέχεια να ποτίζουμε τις ρίζες του. Και όσο περισσότερο ποτίζουμε τις ρίζες του, τόσο περισσότερο το κρατάμε και το ποτίζουμε κάθε φορά γιατί επιλέγουμε καταστάσεις που θα το επιβεβαιώσουν και θα πούμε, μόλις έρχεται η δυσάρεστη κατάσταση, εμείς λέμε πάλι στον εαυτό μας, είδες, παραδείγματος χάρη, αν μας είχαν πει είσαι άχρηστος, μόλις έρχεται η δυσάρεστη κατάσταση που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι είμαι άχρηστος, λέμε στον εαυτό μας, είδες, είσαι άχρηστος. Έχεις ψηλώσει, έχεις μεγαλώσει και ακόμη είσαι άχρηστος, άχρηστη. Πάλι το ίδιο μπαλάκι. Κύκλους, κύκλους, κύκλους και ξαναερχόμαστε στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να σας είχαν πει ότι είστε βλάκας, ότι είστε χαζός, ότι ό,τι και να κάνετε δεν καταφέρνετε τίποτα. Και στη ζωή σας, ό,τι και να κάνετε, να πατεραστείτε, δεν τα καταφέρνετε. Στην εργασία σας δεν τα καταφέρνετε. Στο να αποκτήσετε οικονομική άνεση δεν τα καταφέρνετε. Με τα παιδιά σας δεν τα καταφέρνετε. Και γενικά δεν τα καταφέρνετε σε τίποτα. Και έρχεται ξανά και ξανά και λέτε στον εαυτό σας και λέτε το κεφάλι και λέτε τι να κάνω αφού είμαι άχρηστος, τι μπορώ να καταφέρω, ξέρεις, και άντε πάλι έχουν δίκιο οι άλλοι για ό,τι μου λένε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το αποβάλουμε. Μπορείτε να το δείτε. Έχετε καταλάβει περίπου ο καθένας. Είναι μια λέξη. Σίγουρα είναι μια λέξη που σας έρχεται στο μυαλό και την έχετε κάνει ουσία σας. Την ποτίζετε κάθε φορά. Το ξέρετε σίγουρα. Είναι μέσα σας. Ποια είναι αυτή η λέξη? Μόλις τη θυμηθείτε και τη συνδυάσετε και τη βρείτε, είναι αυτή η λέξη, κρατήστε το. Και με την πρώτη ευκαιρία, και μόλις έρθει κάποια στιγμή, θα έρθει κάποια στιγμή, που θα έρχεται πάλι την επανάληψη πάνω στο χάρη του άχρηστος. Του άχρηστος. Και θα έρθει μια στιγμή, πάλι θα νιώσετε άχρηστος. Και θα πείτε, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι κάνω, καταλήγω στο να είμαι άχρηστος. Δεν θέλω άλλο. Δεν αντέχω ούτε για αυτό που δημιουργώ στους γύρω μου, ούτε και σε μένα. Καταλήγω πάντα στην ίδια παρανομαστή. Τέλος, δεν θέλω άλλο. Τι μπορείτε να κάνετε εκείνη τη στιγμή? Θέλετε να ελευθερωθείτε και ζητάτε την απελευθέρωσή σας. Γιατί αυτό, τόσο καιρό, το βλέπετε έξω από εσάς. Προσπαθήσατε να το αποφύγετε. Αλλά δεν μπορούσατε να το αποφύγετε. Γιατί το έχετε μέσα σας. Και το τραβάτε σαν μαγνήτη. Τραβάτε σαν μαγνήτη όλες τις καταστάσεις που θα σας αποδείξουν για άλλη μια φορά ότι είστε άχρηστος. Και επάνω που έχετε
δεν αντέχετε άλλο και λέτε δεν αντέχω, θέλω να ελευθερωθώ από αυτή την κατάσταση ή δεν αντέχω, τι μπορείτε να κάνετε? Λέτε το αποδέχομαι. Αποδέχομαι ότι είμαι άχρηστος. Αποδέχομαι ότι είμαι βλάκας σας, αν σας έχουν πει ότι είστε βλάκας. Αποδέχομαι ότι δεν είμαι καλός. Το αποδέχομαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Με κυνηγάει, δεν με κυνηγάει. Το έχω μέσα μου. Το αποδέχομαι εφόσον είναι μέσα μου. Δεν το αποδέχεστε όμως. Έχετε τόση απελευθέρωση στην ενέργεια. Είναι σαν να φορτίζεστε, σαν να έρχεται ενέργεια και να φορτίζεστε. Όμως αυτή η ενέργεια, επειδή παίρνετε τη δύναμή σας πίσω, γιατί μέχρι τώρα τη δύναμή σας την έπαιρνε αυτή η λέξη που είχε γίνει ολόκληρες ρίζες μέσα σας, παίρνετε τη δύναμή σας. Οι ρίζες αυτές πλέον δεν τροφοδοτούνται. Γιατί ξαναποκτάτε τη δύναμή σας. Δεν σας ελέγχει στο βαθμό που σας έλεγχε και πριν. Και πλέον τι μπορείτε να κάνετε με την πάροδο των ημερών. Θα κόψω πιο γρήγορα το βιντεάκι για να μην κοπεί από μόνο του. Με την πάροδο των ημερών θα δείτε ότι επειδή το αποδεχτήκατε και ξανά έχετε πάρει την αρχική σας δύναμη ξανά μέσα σας, και επειδή είστε βλάκας τι σημαίνει, και επειδή είστε άχρηστος τι σημαίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει από αυτό? Τόσα χρόνια λούζεστε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Λοιπόν, το αποδέχομαι. Τελείωσε. Και όποιος θέλει, ας πει ότι είμαι. Δεν με νοιάζει. Δεν το πολεμάω. Δεν το πολεμάω, αλλά έτσι απελευθερώνομαι. Απελευθερώνομαι γιατί σιγά σιγά δεν το τροφοδοτώ. Σιγά σιγά δεν το τροφοδοτώ με την έλλειψή μου, αυτή που αισθάνομαι ότι δεν είμαι καλός προς εμένα και προς τους άλλους. Και μόλις αυτό το τροφοδοτείτε, σιγά σιγά θα αρχίσει να φαινεί. Και σιγά σιγά εκείνες οι ρίζες θα αρχίσουν να μαραίνονται, γιατί δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Απλά είχαν βρει έδαφος και ποτιζόταν από την ενέργειά μας. Και σιγά σιγά, επειδή εμείς ξαναπαίρνουμε φως και ενέργεια μέσα μας, σιγά σιγά αυτές οι ρίζες θα εξαφανίζονται, σιγά σιγά θα μαραίνονται. Στο τέλος θα μπορέσει να φύγει από μόνο του, δεν θα κρατηθεί μέσα. Είναι σαν ένα δέντρο που δεν τροφοδοτείται πλέον και μαραίνεται. Και σιγά σιγά όλη η δύναμη θα καταβάλει εμάς. Και θα φύγουμε από το ενοχικό ότι πλέον δεν αξίζουμε. Είδατε πόσο υπέροχο είναι? Λοιπόν, κρατήστε το αυτό όλο. Γιατί όλοι είστε υπέροχοι και όλοι αξίζετε τα καλύτερα. Κρατήστε το. Ξαναφέρετε τη δύναμη μέσα σας. Και θα δείτε σε λίγες μέρες ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Να είστε καλά και να σας πηγαίνουν όλα υπέροχα. Γεια σας.